Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες για τη βελτίωση της εικόνας αλλά και της προσβασιμότητας στο ανάκτορο της γνώσου από συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την ένταξη του μνημείου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εν ώψη της αυριανής επίσκεψης του Ολλανδού επιθεωρητή και κλιμακίου της UNESCO στις αρχαιότητες της γνώσου στο πλαίσιο της πρώτης αυτοψίας. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου, σε ό,τι έχει αναλάβει, το έχει εκτελέσει το ακέραιο. Σήμερα είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες. Είτε λέγεται η διαγράμμιση του χώρου, είτε λέγεται η διάνοιξη του δρόμου για να αλλάξει η είσοδος και η έξοδος του πάρκινγκ για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το κεντρικό πάρκινγκ έκλεισε, καθώς αυτό θα επιτρέπεται μόνο η στάθμευση ασθενοφόρου, καθώς και δύο θέσεις στάθμευσης για αμαία. Ξυλώθηκε η στάση του αστικού κτέλ που βρισκόταν πάνω στο κεντρικό δρόμο, καθώς μεταφέρθηκε στο πάρκινγκ δίπλα από τις αρχαιότητες, όπου επίσης μεταφέρθηκαν οι οδηγοί ταξί. Έγινε η διαπλάτηση του πεζοδρομίου στο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, όπου αρκετοί τουρίστες είχαν τραυματιστεί. Μπαλώθηκαν οι λακκούβες και έγιναν οι διαγραμμίσεις, κατασκευάστηκε ράμπα για αμαία προς το πάρκινγκ, όπου επίσης έγιναν διαγραμμίσεις για τη στάθμευση γιοταχή αστικών λεωφορείων, πούλμαν και ταξί. Εν τω μεταξύ, καταγράφονται αντιδράσεις από τις τάξεις των τουριστικών λεωφορείων και το ταξί, καθώς όπως υποστηρίζουν, σε ώρες αιχμής θα επικρατούν εικόνες χάους και ταλαιπωρίας, ενώ την ενόχλησή του δεν κρύβει σύμφωνα με πληροφορίες και ο πρόεδρος του αστικού κτέλ, Καλέργος Βουλγαράκης, ο οποίος δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν. Όταν υπάρχουν κουρασγερόπολια, υπάρχουν τα οργανιζέ που μαζευόμαστε και όλο αυτό θα γίνεται ένας μεγάλος χαμός εδώ πέρα. Θα πρέπει να είμαι εδώ σε μία ώρα. Πού να πάω και να γυρίσω να είμαι σε μία ώρα να ξαναπάρω τον κόσμο. Μας φέρανε εδώ πέρα χωρίς προειδοποίηση. Εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα προσωπικά. Δεν υπάρχει σήμανση ότι υπάρχει ταξί εδώ. Ο κόσμος όταν θα βγαίνει από το μουσείο δεν θα γνωρίζει ότι πρέπει να έρθει εδώ και ότι εδώ υπάρχει ταξί. Γενικώς είναι ανοργάνωτο όλο το σύστημα εδώ. 21 του μήνα έρχονται 3 κρουαζιερόπλια. Θα χωρέσουν τα τουριστικά λεωφορεία εδώ. Και φυσικά και όχι. Φυσικά και ούτε τα ταξί δεν θα χωράνε εδώ που να παραγάρουν, όχι με τα λεωφορεία. Ήρθαμε πρώτη μέρα, δεν ξέραμε από πού θα μπούμε, από πού θα βγούμε. Την πρώτη μέρα, πρώτο δρομολόγιο μπήκα ανάποδα, στο δεύτερο πήρα χαμπάρι τα σήματα και μπήκα κανονικά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν και θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή κάποιες λάστρες να μπουν μέσα, κάποιες ταμπέλες να φύγουν, όπου τα κάναμε όλα, ό,τι θέλανε το κάναμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά στο δικό μου το μαγαζί. Τώρα όσον αφορά τα δικά τους, είναι ωραία όλα αυτά που φτιάχνουν γιατί χρειαζόταν μια κατάσταση πιο καλή στην Κνωσό, γιατί αξίζει πολλά η Κνωσός. Στον επίμαχο χώρο θα σταθμεύουν μόνο 12 τουριστικά λεωφορεία, όταν ο αριθμός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος, ενώ αντιδράσεις καταγράφονται και από τους οδηγούς ταξί, που θέτουν μεταξύ άλλων και ζητήματα σήμανσης. Θα πάρουν την ταμπέλα μας και θα την βάλουν εκεί. Ο κόσμος που βγαίνει, πού θα ξέρει ότι έχει ταξί? Πού θα ξέρει? Άμα τις έχετε φέρει, λέει, θα τους ξαναπάρετε από εκεί. Μα δεν τους φέρουμε όλους εμείς. Δηλαδή μας πήραν το ψωμί από το στόμα μας. Μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις στις όψεις των τουριστικών καταστημάτων, καθώς ο τελικός έλεγχος από το κλιμάκιο της UNESCO θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025.